μας έρθει λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς το πρωί, και λέω για να το λέω ο Δήμος Βέρη, και ως προφανώς έχει. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω ποιες είναι οι κουβέντες και οι συζητήσεις και τα προσχή, αλλά για να το λέω ο Δήμος Βέρη, ισχύει και έχει μια τεράστια δόση αλήθειας. Και επιστρέφει για να κάνει το βράδυ. Εγώ θεωρώ ότι, δεν ξέρω, πείτε μου και στην άποψή σας, ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι μέτρη σε αυτό που κάνει. Και η επιστροφή του, η τηλεοπτική, και ειδικά στο βράδυ, θα δώσει κάτι και θα είναι ξεχωριστή. Θέλω να σας αποκαλύψω το εξής. Μπορεί να το είχατε διαβάσει, να το είχαν ακούσει και οι τηλεθεατές μας, να το είχατε διαβάσει κι εσείς. Ότι εγώ είχα μιλήσει με τον Πέτρο το καλοκαίρι για τη συγκεκριμένη εκπομπή, για τη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού. Στην οποία, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί και δεν ευδοκίμησε η συγκεκριμένη συνεργασία. Είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και είχαμε πει να συνεργαστούμε, να κάνουμε μαζί το μεσημεριανό του Α. Και έλεγε ότι είναι ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ. Νιώθω ότι είναι ένας. Πώς να το πω, παιδί μου, ένας τηλεοπτικός υπότης, ένας δημοσιογράφος με έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο και ένας άνθρωπος που λείπει από τα τηλεοπτικά δρόμενα. Και νομίζω ότι με μένα θα έκανα πολύ ωραίο ντουέτο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ενώ και μια ωραία παρέα στην συνέχεια. Αυτό που δεν σχολιάσουν, ότι ανταυτού πήρε Χριστοφορίδη Βαγιάτα. Δεν είστε δίπλα μου όμως, ενώ εγώ ότι ρε παιδί μου, συγγνώμη, δεν το είπα. Δεν θα έρχονταν ο Πέτρος Κωστόπουλος να κάνει το πάνελ μια εκπομπή. Ναι, προφανώς. Όχι, κατάλαβε τι εννοώ. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή και την συμπαρουσιάζει. Για την απογευματινή ζώνη δεν ξέρω. Ωστόσο, εμένα ο Πέτρος Κωστόπουλος όταν παρουσίαζε το βράδυ μου άρεσε πάρα πολύ. Και επειδή αυτόματα, αν κάνει το ίδιο πράγμα, θα γίνει μια σύγκριση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Έχω να πω εγώ, σαν Φωτεινή, ότι μου αρέσουν και οι δύο. Θεωρώ ότι το παρουσιάζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι στις συνεντεύξεις ο Κωστόπουλος είναι μέτρης αυτό που κάνει και ότι είναι μοναδικός. Ενώ ο Γρηγόρης μου αρέσει πολύ σε βραδινά σόου. Τι λες, Χρήστο, έχεις δουλέψει με τον Πέτρο εσύ? Με τον Πέτρο Κωστόπουλο τηλεοπτικά όχι. Έγραφα όμως τα περιοδικά του ως εξωτερικό συνεργάτη. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του, μπορεί να σταθεί σε πάρα πολλά κόνσεπτ. Και είναι ένας άνθρωπος που λείπει από την ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Μακάρι, μακάρι. Και όσο είναι δικιά μας συνεργασία, εντάξει, μελλοντικά, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ. Αυτό που έκανε το βράδυ και ήταν πάρα πολύ έξυπνο, όπως κάνουν στην Αμερική, είναι ότι το έφερε στα δικά του μέτρα. Ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε να πάει στα μέτρα του σοου, όπως γίνεται στην Αμερική. Και γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι τόσο πετυχημένο. Του Γρηγόρη Αρναούτογλου σαν του Πέτρου Κωστόπουλου. Εντάξει, εξαρτάται, γιατί σου είπα ότι ο Γρηγόρης θεωρείται ένας άνθρωπος που κάνει ψυχαγωγία και κάνει και σοου. Ενώ ο Κωστόπουλος έχει πάρει συνέντευξη μέχρι και από τη Μαντόνα. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά να κάνει συνέντευξεις. Και έχω πει την άποψή μου για τα πρόσωπα που ξέρουν να κάνουν τέλειες συνέντευξεις. Οπτικά θεωρώ ότι είναι η Ελένη Μενεγάκη και θεωρώ ότι είναι και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Δύο άνθρωποι που θα κάτσουν στον καναπέ του και θα σου βγάλουν πάρα πολλά στοιχεία. Μακάρι να επιστρέψει, γιατί τσαλάκωνε και τους καλεσμένους του από ό,τι θυμόμαστε. Γενικώς τους έβαζε σε διαδικασίες που μας άρεσαν να τις βρούμε. Είδαμε λοιπόν, εδώ είμαστε για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν σε μία κόντρα διευθυντή. Όχι, η κοντούλα έκανε κακάκια! Σοκολατέ! Αυγό έκανε! Όχι, η Κατερίνα! Αυγό έκανε! Καλά, ήρθαμε!